Για πάμε τώρα στον πρώτο φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή και στη συχνότητα. Είναι ο κύριος Γιώργος Καπόπουλος, αρθρογράφος, αναλυτής διεθνών γεγονότων και άριστος γνώστης και των ελληνοτουρκικών και των ευρωπαϊκών. Και πριν πω οτιδήποτε, χθες θα έλεγα ότι περίπου ήταν ένα προβλεπτικό, δεν θα πω προφητικό, άρθρο του κυρίου Καπόπουλου, ο οποίος αφού υπενθύμησε πού σταμάτησαν οι Οθωμανοί έξω από τα τείχη της Βιέννης, έκλεινε με ένα ερώτημα αν αυτή τη φορά θα κρατήσει η πολιορκία της Μαδρίτης. Καλημέρα κύριε Καπόπουλε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Κρατάει. Κοιτάξτε, υπήρχε προφανώς ένα παρασκήνιο όλο αυτό τον καιρό, το οποίο τώρα βγήκε στην επιφάνεια. Το παρασκήνιο είναι ότι σώζονται τα προσχήματα και οι εντυπώσεις για όλες τις πλευράς. Δηλαδή μπορεί ο Ερντογάν να επιστρέψει στην Τουρκία και να πει ότι κατήγαγε μια περήφανη νίκη, ότι ανάγκασε τον ΝΑΤΟ, τη Φιλανδία και τη Σουηδία να δεχθούν τους όρους του. Ο εκβιασμός της Τουρκίας προς τον ΝΑΤΟ δεν τελειώνει εδώ, διότι χρειάζονται 30 επικυρώσεις από 30 κοινοβούλια για την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Είναι ένας χρόνος κάποιων μηνών, αν υπολογίσει κανείς και τις θερινές διακοπές. Σε όλο αυτό το διάστημα η Τουρκία θα είναι με το όπλο παραπόδας, έτοιμη να δημιουργήσει θέμα αν αυτές οι χώρες δεν εφαρμόζουν όπως πρέπει τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν και οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι και σε αντίθεση με την αντίληψη που έχουν αυτά τα κράτη, τα σκανδιναβικά, για την έννοια του πολιτικού πρόσφυγα και για την έννοια του ασύλου. Όμως το πρόβλημα για την Τουρκία, κύριε Σαχίνη, παραμένει. Το πρόβλημα με το κουρδικό δεν τον γεννούν ούτε η Σουηδία ούτε η Φιλανδία. Το γεννάει η ίδια η πολιτική της Τουρκίας και απέναντί της στο κουρδικό, πολύ απλά η Τουρκία έχει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτούς τους οποίους υποχρέωσε τη Σουηδία και τη Φιλανδία να τους χαρακτηρίσουν σαν τρομοκράτες, δηλαδή το συριακό παρακλάδι του ΠΚΚ, είναι οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι χρηματοδοτούνται, εκπαιδεύονται και στηρίζονται από ειδικές αμερικανικές δυνάμεις. Άρα αν το πάμε στο επί της ουσίας, πολύ κακό για το τίποτα. Πολύ κακό για το τίποτα, αλλά εγώ θέλω στο πολύ κακό για το τίποτα να μείνουμε λίγο στην ουσία που εσείς τη θέσατε με πολύ ωραίο τρόπο. Όταν παραδοσιακά χώρες με κουλτούρα στο πώς υποστηρίζουν και δίνουν καταφύγιο σε αντιφρονούντες, που η Τουρκία τους λέει τρομοκράτες, γενικώς και εγκληματίες, καταπίπτουν, υποχωρούν. Αυτό δεν λέει κάτι για την Ευρώπη, κύριε Καπόπουλε? Ναι, καταρχήν φανταστείτε να μην βρισκόταν διέξοδος αυτή τη στιγμή. Θα ήταν ένα δώρο προς τον Πούτιν και τη ρωσική ηγεσία. Δηλαδή προσπαθεί το ΝΑΤΟ να υποτίθεται να δώσει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ευρώπη, διότι υποτίθεται ότι απειλείται και από επόμενες επιθετικές πράξεις της Ρωσίας, και δεν θα ήταν ικανό ούτε καν να εντάξει δύο χώρες που αισθάνονται ότι η ασφάλειά τους απειλείται μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Να σας ρωτήσω κάτι, πολύ γρήγορη απάντηση εδώ, σφήνα αν θέλετε. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και γενικά οι Γενικοί Γραμματείς του ΝΑΤΟ λένε ότι δεν παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά ούτε στα διμερή ζητήματα. Εδώ δεν είναι μια ομή παρέμβαση στην εσωτερική νομοθεσία δύο υπό είσοδο μελών? Αλλάζουν την νομοθεσία τους, την ίδια, την εθνική. Φυσικά, και όταν λέμε Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, μιλάμε για έναν ανώτατο δημόσιο λειτουργό, ο οποίος εξειδικεύει την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, για να μην κοροϊδευόμαστε. Σωστά το λέτε εσείς. Δεν έχει περιθώριο ανεξάρτητο. Άρα αύριο μεθαύριο η Ελλάδα δεν μπορεί να του πει να αφήσουμε αυτό το αφήγημα, γιατί σαφώς και γίνονται παρεμβάσεις και στα εσωτερικά των χωρών. Ξέρετε, αυτά έχουν μεγάλη σημασία ως προς το επικοινωνιακό σκέλος, το σκέλος της ουσίας είναι. Και εδώ προκύπτει το άλλο ερώτημα. Θα είναι πρόσφορο το έδαφος μετά και τη σημερινή συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν στη Μαδρίτη? Θα είναι πιο ασφαλές το περιβάλλον? Εικάζω ότι από αμερικανικής πλευράς έχει γίνει προσπάθεια προφανώς
να μην δημιουργηθούν εντυπώσεις ότι ό,τι παραχωρήθηκε στην Τουρκία παραχωρήθηκε σε βάρος Ελλάδος. Μάλιστα, θα έρθω σε αυτό. Θέλω να μου πείτε και κάτι ακόμη από τη γνώση που έχετε. Ακούω πολλούς που λένε ότι η άρση του εμπάργκο όπλων είναι ίσονος σημασίας. Εγώ εκτιμώ ότι δεν είναι, διότι η τεχνολογία η φιλανδική στα ηλεκτρονικά ιδίως χρησιμοποιείται στα Bayraktar και αντιστοίχως η τεχνολογία η σουηδική χρησιμοποιείται στα λεγόμενα αόρατα υποβρύχια. Είναι όχι, λίγο. Όχι, είναι μεγάλη σημασία και τεχνολογικής και πολιτικής για τον εξής λόγο. Πολιτικής, γιατί μέχρι στιγμής τι έλεγαν οι σκανδιναβικές χώρες προς την Τουρκία. Ότι αυτά που λέτε περί τρομοκρατίας δεν τα αγοράζουμε. Mm. Είστε ένα δικτατορικό καθεστώς που όποιος είναι στην αντιπολίτευση χαρακτηρίζεται με μεγάλη ευκολία τρομοκράτης. Άρα ένα ταμπού εδώ έχει σπάσει για χώρες οι οποίες έχουν, επαναλαμβάνω, δεν είναι τυχαίες χώρες. Έχουν μια ολόκληρη κουλτούρα γενικώς, όχι για την Τουρκία. Και για να έχουμε μια συνέστηση του πώς μπορεί να σκέφτονται αυτές τις χώρες. Η Σουηδία είναι ουδέτερη εδώ και 200 χρόνια. Η Φιλανδία εδώ και 70 χρόνια. Δεν εγκαταλείπουν το καθεστώς της ουδετερότητος από φαντασιοπληξία. Αισθάνονται ότι μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τις Βαλτικές να είναι δίπλα, ότι κινδυνεύει η ασφαλειά τους. Και είναι προφανώς αυτές οι χώρες ήταν πρόθυμες, προκειμένου να ξεμπλοκάρει η είσοδός τους στο ΝΑΤΟ, να κάνουν παραχωρήσεις. Κάτι τελευταίο γι' αυτό, για να πάμε μετά στα πιο μείζωνα, και έχετε δίκιο. Στο μνημόνιο υπάρχει και αναφορά ότι η Φιλανδία και η Σουηδία, χώρες ευρωπαϊκές, δηλαδή και εμείς είμαστε χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μην τρελαθώ τώρα, θα συνδράμουν την Τουρκία στις προσπάθειές της με αυτόν τον ευρωπαϊκό μηχανισμό ασφάλειας, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά, που σημαίνει ότι η Τουρκία θα λέει ότι θέλει για το Αιγαίο και για την Κύπρο, αλλά θα συνδράμουν στην προσπάθεια και τη συμμετοχή της Τουρκίας. Όλες οι διακηρύξεις κρίνονται από το πώς εφαρμόζονται. Μάλιστα. Είπατε όμως κάτι που είναι κλειδί. 30 κοινοβούλια. Άρα, μην θεωρούμε ότι η Τουρκία θα τα αφήσει έτσι και την πιάσαμε κότσο σε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν. Κοιτάξτε, θα υπάρχει μια εκκρεμότητα. Το ένα σκέλος εκκρεμότητας είναι τα 30 κοινοβούλια που πρέπει να ψηφίσουν για ένα οριστική και αμετάκλητη η ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Το δεύτερο είναι η ιστορία των F-16 που με την παρούσα σύνθεση του Κογκρέσου δεν περνάει. Mm. Πρέπει να γίνουν οι διάμεσες εκλογές. Θα πρέπει να χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου ο Μπάιντεν, να υπάρχει μια φιλοτραμπική δηλαδή πλειοψηφία στο Κογκρέσο για να περάσουν τα F-16 στην Τουρκία. Αν άρα, και οι Ρεπουμπλικανοί δεν έχουν αλλάξει γνώμη στο μεταξύ. Ακριβώς. Μάλιστα. Γιατί, τώρα, να μην κοροϊδευόμαστε, τις σημερινές κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία δεν τις έχει επιβάλει ο Μπάιντεν. Ο Τραμπ τις επέβαλε λίγο πριν φύγει από το Λευκό Οίκο. Ο Πομπέος. Σωστά. Έρχομαι λοιπόν στο ερώτημα. Προφανώς για να γίνει αυτή η συνάντηση σήμερα το μεσημέρι και ακολουθεί και η άλλη με τον Μακρόν, έχετε την εντύπωση, την εκτίμηση, την αίσθηση ότι ο Μπάιντεν γνώριζε ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Φιλανδίας και Σουηδίας και την κάνει? Γιατί αν δεν... Την υπαγόρευσε. Είστε σαφείς και ειλικρινέστατος στο πώς θα... Τι λοιπόν θεωρείτε ότι μπορεί να προσδοκούμε? Θα θέσει θέμα, πιστεύετε, μετά από όλα αυτά ο Ερντογάν για την Ελλάδα στον Μπάιντεν? Θα θέσει ο Μπάιντεν? Έχει ένα περιθώριο λιγμών ο Ερντογάν. Μπορεί να πει ότι το έθεσε στον Μπάιντεν, αναφερόμενο στην τέταρτη συνάντησή του, και μπορεί να το θέμα να το θέσει στη Σύνοδο Κορυφής. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα περιοριστεί στο να το θέσει στον Μπάιντεν και ότι στη Σύνοδο Κορυφής δεν θα δημιουργήσει θέμα. Φανταστείτε δηλαδή τον Ερντογάν με χάρτες να μιλάει για γαλάζια πατρίδα και τον Έλληνα Πρωθυπουργό να το απαντάει με ντοκουμέντα. Έχει πάει περίπατο η επίδειξη πυγμής απέναντι στη Ρωσία. Μάλιστα. Θα είναι τοξική δηλαδή μια τέτοια αντιπαράθεση σε βάρος και του κύρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Άρα θεωρείτε ότι ο Μπάιντεν αυτό που έχει να κάνει, με τη λογική μιλώντας πάντα, είναι να κλείσει με πολλά εισαγωγικά το θέμα στη μεταξύ του συνάντηση? Ναι. Μάλιστα. Και προσέξτε τη φρασιολογία του Ερντογάν πόσο προσεκτική είναι. Που λέμε ότι είναι άνθρωπος που λειτουργεί με το θυμικό και ότι είναι εκτός ελέγχου κτλ. Τι είπε χτες? Ότι δεν πρόκειται να συναντηθώ με τον Μητσοτάκη, δεν αλλάζω γνώμη μια μέρα στην άλλη. Ναι. Και είπε ότι αν συμμαζευτούν, τότε θα δούμε σε τι επίπεδο θα συναντηθούμε. Δηλαδή αφήνει ανοιχτό ότι αν συμμαζευτεί η ελληνική πλευρά, βλέπει δηλαδή να μην ξαναπάει ο Πρωθυπουργός στο Κογκρέσο και να μιλήσει σε βάρος της Τουρκίας, ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Αφήνει ανοιχτή μια δίωδο επικοινωνίας. Τώρα, με ρωτούν πολύ, κατά τη γνώμη σας, κύριε Καπόπουλε,
αν γίνει η συζήτηση που θα γίνει με τον Biden, προφανώς θα του ζητήσει και τα F-16, είναι σαφές αυτό. Βέβαια. Αλλά μείνει εκεί και πάει στη Σύνοδο, γιατί ακόμη συζητάμε πριν το κύριο Σμένου. Πάει στη Σύνοδο και δεν βγάλει τσιμουδιά, δεν πει τίποτα για τα νησιά και το Αιγαίο. Ναι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πρέπει να τα αφήσει έτσι ή πρέπει να πει κάτι? Υποθέτω ότι το παρασκήνιο των προηγουμένων ημερών έχει περιλάβει και κάποιες επικοινωνίες κορυφής μεταξύ ελληνικής και αμερικανικής πλευράς για το τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Κοιτάξτε, δεν μπορεί από τη μία μεριά οι Ηνωμένες Πολιτείες να με την υπόθεση ότι έχει γίνει αυτό, έτσι, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα, να έχουν παρέμβει και να έχουν εμποδίσει τον Ερντογάν να θέσει το θέμα και να το θέσει το θέμα η ελληνική πλευρά. Μάλιστα. Θέλουμε να μην, ή δυνατόν να μην συζητηθεί καθόλου στη Σύνοδο Κορυφής. Ή καθόλου, γιατί άλλα είναι τα πρωτεύοντα. Έχετε δίκιο. Ο φίλος ο Λεωνίδας λέει: κύριε Καπούπλε, με βάση την πληροφορία που έχετε και έτσι πως παρακολουθείτε τα γεγονότα, πιο κρίσιμη είναι η σημερινή ή η αυριανή ημέρα? Νομίζω η σημερινή, Η σημερινή ημέρα, διότι θα συναντηθούν ο Ερντογάν με τον Biden. Και η αυριανή ημέρα, γιατί θα έχουμε τα κοινά ανακοινοθέντα, τα συμπεράσματα. Και να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα. Τι ακριβώς δημήθη. Η συνάντηση Μακρόν-Ερντογάν θεωρείται ότι είναι εκτός ατζέντας? Όχι, υπάρχει μια σύγκρουση και ανταγωνισμός Γαλλίας-Τουρκίας για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μεσόγειο γενικότερα. Θυμάστε το καλοκαίρι του 2020 είχε εγκλωβιστεί ηλεκτρονικά από μια τουρκική φρεγάτα μια γαλλική φρεγάτα. Φτάσανε στα όρια του θερμού επεισοδίου. Έτσι. Ναι. Από εδώ το είχαμε βγάλει αυτό. Πρώτο βγάλει. Τώρα, εν όψη του πολέμου, στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία και στη σκιά της επικείμενης ενίσχυσης του ΝΑΤΟ με 300.000 άντρες σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας με αερονευτικές δυνάμεις που να καλύπτουν αυτή τη δύναμη, η Γαλλία ως μεγάλη δύναμη στη Μεσόγειο προφανώς θέλει ένα πλαίσιο συμπεριφοράς ή μια συμφωνία κυρίων, ώστε να μην έχει θέματα η Γαλλία με την Τουρκία. Πρώτη τελευταία μου ερώτηση, και τη βρίσκω και εξαιρετική, είναι του φίλου του Βασίλη. Λέει: καλημέρα κύριε Καπόπουλε. Με αυτό το κλίμα και με αυτό το μνημόνιο, ανεξάρτητα από τον τύπο ή την ουσία του, κλείδωσε πλήρως η διεύρυνση του ΝΑΤΟ? Βέβαια μένει, όπως είπατε και εσείς, λέει 30 κοινοβούλια. Αναρωτιέμαι, λέει, για τον Πούτιν τώρα με τον Ερντογάν όλα καλά? Δηλαδή? Προφανώς φαντάζομαι, και να το προσθέσω εγώ εδώ. Ναι. Ο Πούτιν αισθάνεται εντάξει που ο Ερντογάν τελικώς βάζει μια μεγάλη ευγνωμοσύνη που επί δύο μήνες η Τουρκία έχει κάνει άνω κάτω το ΝΑΤΟ και τη διεύθυνση του ΝΑΤΟ. Άρα λέτε ότι δεν υδρώνει τα αυτή του επειδή είπε τώρα ναι. Μα προσέξτε τι είναι η Τουρκία για τη Ρωσία. Είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ που δημιουργεί προβλήματα στο ΝΑΤΟ. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να φανταστεί. Ακόμη περισσότερο αν μετά από ένα μήνα δημιουργήσει θέμα με την Ελλάδα πάλι στο ΝΑΤΟ. Ό,τι ρογμή στον αντίπαλο στην ασπισμό υπάρχει είναι το καλύτερο για την Τουρκία. Σαφές. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω. Ρωσία. Με βάση αυτό που συνέβη, διότι τελικά η πολιορκία έχει ανοίξει κάποιες πόρτες στη Μαδρίτη, σε αντίθεση με τα όσα συνέβησαν στη Βιέννη, τι πρέπει να έχει καθαρό η Ελλάδα, έτσι όπως είδατε να κινείται ο Ερντογάν? Γιατί ναι, από τη μία ακούω έλεγε, έκανε πίσω, από την άλλη όμως έκανε πίσω παίρνοντας μερικά πράγματα και το πήγε μέχρι και τη Σύνοδο πριν ξεκινήσει. Τι πρέπει λοιπόν να έχουμε καθαρό? Να έχουμε υπόψη μας ότι ακόμα και αν εμφανιστούν κάποια σημάδια κατεβάσματος των τόνων και αισιοδοξίας, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι μέχρι να περάσει ο Ερντογάν το σκόπελο που λέγεται επανεκλογή του, μια εκλογική αναμέτρηση η οποία θα γίνει το αργότερο την άνοιξη του 2023, γιατί τελειώνει η θητεία του. Αυτή την αναμέτρηση δεν μπορεί να την χάσει. Είναι θέμα ζωής και θανάτου στην κυριολεξία και μεταφορικά για αυτόν. Είναι ικανός να κάνει τα πάντα προκειμένου να μην αναγκαστεί να πάρει ένα αεροπλάνο και να πάει στη Μόσχα ή στο Κατάρο που θα περάσει την υπόλοιπη ζωή του ή πολύ απλά να πάει φυλακή. Δεν μπορεί να χάσει τις εκλογές. Άρα θα κάνει ό,τι του περνάει από το χέρι για να μην τις χάσει. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Άρα δεν συμμερίζεστε την άποψη ότι τυχόν μία αναφορά σήμερα και αύριο του Ερντογάν, να το πω σχηματικά, ούτε κουβέντα, να μην πει τίποτα για Ελλάδα, τίποτα για Αιγαίο, δεν τίποτα. Δεν τίποτα. Ναι, δεν σημαίνει για σας, γιατί βλέπω ήδη γράφεται αποκλιμάκωση. Κοιτάξτε, πάρτε 2-3 παραδείγματα. Το 2018 είχε κατηγορήσει τον πρίγκιπα διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας ότι ήταν ο υπεύθυνος για την δολοφονία με τεμαχισμό του δημοσιογράφου Κασόγκη. Πριν από μερικές μέρες τον υποδέχτηκε με τα βαΐων και κλάδων στην Άγκυρα.
το καλοκαίρι του 2020 είχε πει ότι ο εγκέφαλος του Μακρόν είναι νεκρός. Τώρα επιδιώκει προσέγγιση με τη Γαλλία. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόσχημα ούτε σταθερά για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε ορθολογικά τη συμπεριφορά. Όχι ότι δεν λέω ότι δεν είναι ορθολογική η συμπεριφορά του Ερντογάν για τον ίδιο του. Απλώς στους δυτικούς κανόνες διπλωματίας και πολιτικής ζωής μας μπερδεύουν λίγο αυτά τα πράγματα. Άρα λέτε, αν δεν κάνει καμία αναφορά αυτό το διήμερο σε εμάς, δεν σημαίνει και τίποτα. Δεν σημαίνει ότι, να μην πάμε με επιχαίους τίτλους, ήρθε η αποκλιμάκωση, γιατί τότε έχουμε παγιδευτεί. Πρακτικά, ρωτά ο Παναγιώτης, η διαδικασία με τα 30 κοινοβούλια που είπε ο κύριος Καπόπουλος, εκτιμά ότι θα κρατήσει περισσότερο από χρόνο, ενδέχεται να μην είναι ο Ερντογάν στην Προεδρία? Εάν πιέσουν οι Αμερικανοί, που θα πιέσουν, μπορεί να γίνει και σε εβδομάδες αυτή η έγκριση. Μάλιστα. Αλλά θέλω να πω, θα χρειαστεί να αλλάξει η ατζέντα των 30 κοινοβουλίων, τα οποία διαδικαστικά θέλουν ένα χρόνο όλα αυτά. Και το τελευταίο ερώτημα από Θεσσαλονίκη έρχεται από το φίλο μας τον Γκούλη. Καλημέρα, λέει, κύριε Καπόπουλε, διατυπώσατε την ατάκα του Ερντογάν ότι για να συνομιλήσω ξανά με την ελληνική πλευρά θα πρέπει να συμμαζευτεί. Το συμμάζεμα αφορά μόνο τις δηλώσεις της Ελλάδας στον αμερικανικό παράγοντα ή μήπως περικλεί και τις απαιτήσεις της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών? Υποτίθεται ότι αυτό που πείραξε τον Ερντογάν είναι ότι ενώ είχαν συμφωνήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να αρχίσουν να συνομιλίε σε διμερές επίπεδο, είναι ότι βάλαμε τρίτους στην. Υποτίθεται, λέω, ότι ναι, όλα ναι, ναι. αυτά τα λέει απευθυνόμενο στο εσωτερικό του ακροατήριο. Ένα εσωτερικό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Ερντογάν υποτιμά τους συμπατριώτες του. Έτσι. Κανένας λαός δεν είναι ηλίθιος να βλέπει το νόμισμά του να καταραίει από μέρα σε μέρα, να συρρυκνώνεται το εισόδημά του και να έχει έναν ηγέτη που να του μιλά για την άλωση Κωνσταντινούπολεως και για τις σφαγές που έκαναν οι Έλληνες στον Οθωμανικό στρατό στην άλωση της Τριπολιτσάς. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Υποτιμά και προσβάλλει τους συμπατριώτες του. Κύριε Καπόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Γεια σας.